Βρισκόμαστε στο εργαστήρι της κυρίας Μαρίας Γενίκου που μας φιλοξενεί για ακόμη μία φορά. Αυτή την περίοδο τρέχει μία διαδικτυακή έκθεση με τα έργα σας. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την έκθεση αυτή? Είναι μία έκθεση που την έχουμε οργανώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η πρώτη ανάρτηση ήταν να γίνει τον Οκτώβριο του 20. Δυστυχώς οι κύριοι από τότε δεν μας έχουν επιτρέψει να κάνουμε μια παρουσίαση, γιατί όπως θα δείτε και στην ανάρτηση της ίδιας της γκαλερί που παρουσιάζει τη διαδικτυακή έκθεση αυτή τη στιγμή, είναι ότι είναι πολύ στενή, επομένως η COVID εποχή δεν μας επιτρέπει να ανοίξει στο ευρύ κοινό η έκθεση. Η έκθεση λέγεται The Cité Imaginaire, που σημαίνει φανταστικές πόλεις και ουσιαστικά αναφέρεται στις πόλεις της παιδικής μας ηλικίας, στις πόλεις της παιδικής χαράς, δηλαδή όλο αυτό που έχουμε μέσα μας σαν ανάμνηση και σαν background που μας έχει φέρει μέχρι εδώ, μέσα από υγιή και όμορφα παιχνίδια, μέσα από χρώματα. Γι' αυτό θα δούμε πολλά καρουζέλ, πολλές εικόνες παιδικής ηλικίας. Η έκθεση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει, είπαμε, 2 χρόνια πριν. Ξαναμετατέθηκε η ημερομηνία της πολλές φορές. Η τελευταία φορά ήταν τον Νοέμβριο πάλι του 2021. Πάλι μια δύσκολη εποχή μας τα απαγόρευσε, γιατί έκλεισε και για λίγο. Επομένως αποφασίσαμε μαζί με το γκαλερίστα μου ότι το καλύτερο είναι να παρουσιάσουμε διαδικτυακά, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα μας επιτρέψει ένα άνοιγμα στο κοινό όπως θα έπρεπε να είναι. Η πόλη της Μαρία Γενίκου, όπως εκείνη της έχει φανταστεί, είναι η πόλη που έχει ο καθένας μέσα μας, δηλαδή είναι αυτό που προσδοκούμε, την αισιοδοξία, τη λάμψη, την παιδική ηλικία, την αγάπη, το ένα βήμα παραπέρα. Είναι αυτό που έχει να κάνει με τη μουσική, τα χρώματα, τις εικόνες που έχουν χτίσει το εσωτερικό μας παζλ και μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τέτοιες εικόνες, γιατί τέτοιες εικόνες έχουν μέσα τους τα παιδιά, γι' αυτό αγαπάνε και διασκεδάζουν με τη ζωή που τους έχει φέρει τώρα και αυτά σε μια δύσκολη εποχή. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από αυτές τις εικόνες. Είναι ένα ταξίδι, προσωπικό ταξίδι, ουσιαστικά γίνεται για να πλησιάσω όλο τον κόσμο και να ζήσει μέσα από τις δικές μου πόλεις και να ονειρευτεί μέσα από αυτά τα χρώματα. Παρουσιάζεται από τα site της γκαλερί και βέβαια για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την γκαλερί Δεσμός στο Παρίσι και τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο ιδιαίτερα, ο οποίος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει τη δουλειά μου και να με προβάλλει με κάθε μέσο που έχει η γκαλερί και να με φέρνει όλο και πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο που έχω λάβει μεγάλη αγάπη και μεγάλη συμπάθεια. Κάθε φορά που ρωτάω ένα καλλιτέχνη ποιο είναι το αγαπημένο του έργο, μου λέει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάτι. Εσείς από αυτή από τα έργα αυτής της έκθεσης έχετε ξεχωρίσει κάτι ή θα μου δώσετε την ίδια απάντηση? Όχι. Το κάθε έργο είναι ένας διαφορετικός τόπος ταξιδιού. Το κάθε έργο είναι μια στιγμή. Εμένα μ' αρέσουν πολλά έργα προφανώς, γιατί τα έχω δουλέψει εγώ και ουσιαστικά είναι στιγμές που με έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα έργο που νομίζω εκφράζει πιο πολύ την ψυχή μου. Είναι αυτό με τα αερόστατα και τα άλογα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει κάτι πολύ εσωτερικό και πολύ παιδικό που με αντιπροσωπεύει. Ουσιαστικά είναι η όθηση που μπορούμε να έχουμε προς τα πάνω. Είναι αυτό το πέταγμα που μας ξεκολλάει από τα τετριμένα και μας αφήνει να ονειρευτούμε και να ζήσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ένα έργο που μπορεί να μας αρέσει, να το αγαπήσουμε, να το ερωτευτούμε, μπορεί να έγινε μια πολύ άσχημη και πιο πολύ σκληρή και δύσκολη εποχή. Ή μπορεί αυτό το έργο, εγώ όταν το ξεκίνησα, να είχα κάτι, να το ξεκίνησα με ένα πολύ δύσκολο γεγονός στη ζωή μου,
Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου οδηγήσει μια πινελιά. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει μια εικόνα ζωής. Είναι πάντα κάτι άλλο, είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι ένα έργο που μας κάνει να πετάμε και να αισθανόμαστε όμορφα μπορεί να είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Μπορεί να βγει από μια πολύ σκληρή και απάνθρωπη στιγμή, παρ' όλα αυτά να γεννιέται κάτι άλλο. Είναι τελώς διαφορετικό. Δεν ζωγραφίζουμε όταν είμαστε ευτυχισμένοι, ζωγραφίζουμε όταν έχουμε να πούμε κάτι, όταν έχουμε λόγο ύπαρξης. Εσύ τι θες να πεις μέσα από αυτή την έκθεση? Εγώ θέλω να μεταδώσω την αισιοδοξία, τη χαρά, τα χρώματα και την αγάπη που πιστεύω ότι σε αυτή την εποχή τα έχουμε χάσει. Γιατί μας έχει καταβάλει ένας αρνητισμός. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι, ότι πρέπει ουσιαστικά να συμβιβαστούμε με αυτό το πράγμα. Αυτό ήρθε για να μείνει, εμείς όμως υπάρχουμε, η ζωή μας είναι εδώ, θα πρέπει να την κάνουμε όσο πιο χρωματιστή γίνεται, προσέχουμε, κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, από εδώ και πέρα χειριζόμαστε τη ζωή μας όμορφα, μέσα από το χρώμα, μέσα από τη μουσική, μέσα από την τέχνη. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα, ζωή χωρίς τέχνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ετοιμάζετε κάτι νέο στους καμβάδες σας? Πάντα υπάρχει κάτι νέο, γιατί συνέχεια είμαστε δέκτες μια ζωής και γεγονότων που μπορεί να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά όλα τα επεξεργαζόμαστε και όλα είναι τρόπος για να πούμε κάτι. Πάντα υπάρχει κάτι για να δουλεύουμε και πάντα υπάρχει κάτι να μας πάει πιο μπροστά. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που κάνω, ότι έχω βάλει όλη την αγάπη μου και την ενέργειά μου και την ψυχή μου και πιστεύω ότι θα είναι κάτι καλό.